Που είστε μαζί μας. Τι. Αυτό μπορεί να γίνει. Δεν βοηθάνε χορδές, αλλά μιλάνε τα μάτια. Θέλω να ευχαριστήσω τις ευθέως καψιμή, αλλά επειδή μου φαίνεται ψυχρό, θέλω να προσωποποιήσω τις ευχαριστίες στο πρόσωπο του Βασίλη Γραμμέλη, να ευχαριστήσω τον φίλο μου, Τζέρι Άρτης, που επιμελήθηκε το όλον και σχεδίασε το εξώφυλλο, τον Αντών Κασίτα, που πάντα ρευστοποιεί τη φιλία σε πράξη, τον Δημήτρη Τσαγκάρη, την Πατιέρα και τον Νίκο Ξηρουδάκη και αυτό το υπέροχο κουαρτέτο, συν τον Γιώργο Περού, που θα ακολουθήσει στο τέλος του προγράμματος. Η μουσική μας είναι... Έφτανο. Βιολή Βασιλική Μαζαράκη. Ακορντεόν. Ακορντεόν Βασίλης Δρογκάρης. Κιθάρα Κώστας Παπακοστόπουλος. Κοντελαμπάσο Θανάση Σοφρά. Θέλω να ευχαριστήσω και την Τζένι Σκαρλάκου που έριξε το κασέτι στα έσχατα όρια για να συμμετάσχει. Την παζάρωμα, την παζάρωμα, ένα χρόνο μετά η κρίση. Είχαμε πάει σε ένα τραγουδάδικο, ναι, μπαρ, ένα χρόνο, με κάποιους φίλους που είναι εδώ σήμερα παρόντες. Και ένας γυμνασμένος τραγουδιστής από το τουέτο έβγαινε καθετός και έβγαινε «Περνάμε καλά! Περνάμε καλά!» και σε ερχόταν πίσω χέρι μαλάκα. Τέλος πάντων, εμείς αντέχουμε και στον όρο αντοχή, τον όρο αντοχή τον ερμηνεύω στην πιο ανατρεπτική του εκδοχή. Όχι ως ιόβιο υπομονή, όχι ως καρτέρι και καρτέρι την ελεύθερη λαγιά. Πρέπει να είμαστε εμείς που θα λαλούμε για να μην λαλήσουμε. Ευχαριστώ. Οι ομιλητές, φίλοι μου, είναι εξ αριστερών Ισάκ Σούσης, Γιάννης Μανιάτης, Ματίνα Μόσχοβη. Δεν θα πω τίποτε για αυτούς, καταρχάς. Θέλω να δω τι θα πούν και αναλόγως. Προσέξτε λοιπόν. Θέλω να τον ευχαριστήσω γιατί μετά από 5 συλλογές που έχει βγάλει, αυτή μου την αφιέρωσε. Να μην τρέμει το χέρι. Δεν κλαις εσύ. Γράφεις με ξένα δάκρυα. Να μην είναι το είδωλο θολό, να διασωθεί από τη συγκίνηση. Στη θέση του εγώ θα βάλεις το εμείς, ανεπανόρθωτη αμαρτία ο ελληνικός. Δεν συγχωρείται το έγκλημα αν δεν το μοιραστείς. Έτσι μόνο θα αστράψει το ψέμα. Τα φλάς θα αστράψουν πάνω στην ανοιχτή πληγή. Η γραφή πάντως είναι πάντοτε αιμοστατική. Δεν επιτρέπεις το αίμα να κυλήσει. Το συμβάν απλώς καταγράφει, καθαρίζεται, στεγνώνει και όλα βαίνουν ανέμακτα μέχρι νεοτέρας εμπνεύσεως. Κανείς δεν θα ζητήσει περαιτέρω εξηγήσεις. Κανένας. Ούτε το ίδιο το γεγονός. Όμοιροι των λέξεων τα πράγματα. Θέλουν να εκδικηθούν, αλλά δεν το μπορούν. Δεν προλαβαίνουμε. Δεν είναι η γη που τρέμει κάτω από τα πόδια μας. Είναι ο ουρανός που γκρεμίζεται και εμείς δεν προλαβαίνουμε να σωθούμε.
έτσι σκυφτή που βαδίζαμε στη μοίρα μας, μετρώντας τις μικρές μας απώλειες, ένα δόντι που έσπασε, μια γυναίκα που χάθηκε, ένα πουλόβερο λόμαλο που το έφαγε ο σκόρος πριν προλάβουμε να το χαρούμε. Στριμωγμένοι σε αυτό το τρένο της σιωπής, σε ράγες στέρεες από το φόβο μας, κραδένοντας το εισιτήριο στον έλεγχο του κάθε ελεγκτή, πιστήριο της άλλη φόρων υποταγής, ταξιδεύοντας την μυσικακία μας χωρίς προορισμό. Δεν προλαβαίνουμε να σωθούμε. Μόνο να τραγουδήσουμε φάλτσα τον όλεθρο μπορούμε. Κουτάβια ανήμπορα, που δεν τα έπνιξε η σκύλα, γιατί ήξερε ότι η αναπηρία μας είναι η μισή των αρχών των αρχοντιά. Δούλοι αδυσόπιτοι, στον άθλιο κανόνα τους μετρούσαμε τον πόη μας. Ό,τι εξέχει, εξαιρείται και έξω από το παράθυρο. Έτσι εργάζεται η μηχανή, σε διπλοβάρδια, για πιο ψηλά, πιο δυνατά, πιο μακριά, εντός του κόσμου του μικρού, που δεν γίνεται μέγας, έξω από κάθε μέτρο που η ψυχή ορίζει, έξω από κάθε όνειρο που ο δίκαιος ύπνος μπορεί να συλλαβήσει.